Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με τον Γιάννη Πολίτη στην παρέα μας και θέλουμε να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι ο Γιάννης Πολίτης, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τα αποφθέγματα που διαβάζουμε και στο διαδίκτυο και παντού. Γιάννη μου, καλώς μας ήρθες. Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πώς είσαι? Εγώ είμαι μια χαρά. Τελικά. Έρχεται πριν λίγο και βλέπω λίγο την εκπομπή. Έχετε πολύ χάσει. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Είδες και στις διαφημίσεις εδώ ότι επικρατεί. Χαμός. Είδα το πάντα. Γιάννη μου, είσαι πρόσωπο που συζητιέσαι πάρα πολύ. Και εσύ και αυτά που λες, αυτά που γράφεις. Πόσο χρόνο είσαι? 24. Είσαι πάρα πολύ νέος. Ναι, είμαι νεαρός. Μια χαρά. Ναι. Πες μας λοιπόν πότε ξεκίνησες και πώς έγινε η αρχή για το... Ναι, στην ουσία. Στο σχολείο ήμουν καλός μαθητής, ας το πω, μου throwback πίσω. Ήμουν καλός μαθητής. Απλά δεν μ' άρεσε το διάβασμα σε βαθμό έτσι, υπερθετικό. Ό,τι έχει σχέση με βιβλία, ας πούμε, ο περιπάτος του Πέτρου που ήταν στα σχολεία. Ναι, ναι. Έκαμε τον η μαμά μου την περίληψη να διαβάζει το και απλά. Λαλούσε μου και έκαμε το πράγμα. Βοηθούσε η μαμά σου. Πολλά. Βασικά δεν διάβασα ποτέ βιβλίο στη ζωή μου. Και είναι πολλά. Δεν το λέω με περηφάνεια, ναι, αλλά μέχρι και σήμερα δεν καταφέρα ακόμα να διαβάσω. Είναι στους στόχους του 18 το συγκεκριμένο. Πολλά αστείο. Έχει γράψει βιβλίο, δεν έχει διαβάσει ποτέ βιβλίο. Ναι. Και ένα αστείο του. Λοιπόν, στη συνέχεια ανέβηκα σπουδές και άρχισα να γράφω κάποια πράγματα καθαρά για αυτοβελτίωση για μένα, στο δεύτερο προς τρίτο χρόνο σπουδών μου. Ήσουν στην Αγγλία. Ήμουν στην Αγγλία, στο Essex, σπουδάσα νομική. Ναι. Λοιπόν, στην αρχή τα μοιραστήκα μαζί με τον συγκάτοικο μου, που είναι ο κολλητός μου. Μου είπε ότι γράφω ωραία. Μου είπε με παρότρινε να τα γράψω στο Facebook. Άρχισα από το Facebook. Στη συνέχεια είχα έτσι μια μικρή ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, μου έλεγαν και καλά ποιος είσαι τώρα εσύ και όταν εξεφύτρωσες τέλεια Κυπριακά. Λοιπόν, επεράχτηκα για ένα έτσι εξάμηνο και σταμάτησα να γράφω και στη συνέχεια έπιασα έτσι λίγο γιατί το βάρος. Γιατί σταμάτησες να γράφεις? Σταμάτησα να γράφω γιατί επειράχτηκα από τα σχόλια τούτα, επειδή ήξερα τούτα τα άτομα. Αλλά στη συνέχεια βρήκα έτσι την ψυχική δύναμη. Και συνέχισα να γράφω, άρχισα να κάνω το δικό μου blog, ένα blog που τώρα δεν υπάρχει φυσικά. Και ήταν αστείο γιατί το πρώτο post που βάλα στο blog μου, το οποίο έκανα απλά share για όποιον θέλει να το διαβάσει μέσα από το Facebook μου, το οποίο τότε είχε, ας πούμε, χιλιούς friends, πήρε 12.000 views. Που τους είδα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, στη συνέχεια άρχισα να γράφω στο Instagram κάποια κειμενάκια. Ήταν καλοκαίρι και κάποιοι λογαριασμοί στο Instagram που έχουν Greek coach λογαριασμοί, που βάζουν γενικά διάφορα ελληνικά κείμενα από διάφορους, είτε αυτοί είναι συγγραφείς είτε απλός κόσμος, έκαναν tag κάποιες φωτογραφίες δικές μου. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στην ουσία ήμουν μάλιστα θάλασσα, πήρα το τηλέφωνο στα χέρια μου, ήταν πολύ ζεστό, μόλις το ανοίξα έσβησαν τα πάντα, ξαναμπαίνω μέσα και είχα απλά 2-3 χιλιάδες followers. Και μετά πάω, okay. Έτσι γίνεται τώρα. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Οπότε έτσι ξεκίνησαν όλα. Και στη συνέχεια, εντάξει, έγραφα, ο κόσμος άρχισε και σχολίαζε διάφορα, μου έστειλαν κάποια μηνύματα, με παρότρινε να γραφώ περισσότερο, οπότε και εγώ μοιραζόμουν συνέχεια περισσότερες δικές μου στιγμές, καθώς και του περίγυρου μου, επειδή είμαι και εικονικός και ακουστικός τύπος πολύ. Και έφτασε η ώρα που έκανα το βιβλίο μου. Είχες αγγίξει και έχεις αγγίξει πάρα πολύ ευαίσθητες χορδές. Μιλάς για έρωτα, για χωρισμό, για απιστία. Για αγάπη, για φίλους, για θλίψη, τα πάντα. Ναι, για όλα. Στην ουσία, αν κιόλας στο βιβλίο μου, Χριστιανά μου, χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, τα οποία το ονόμασα κύματα, γιατί για μένα... Το βλέπουμε κιόλας εμείς στην οθόνη μας. Ναι, αυτή είναι η τρίτη επανέκδοση που πάει να γίνει τώρα. Σας έφερα τα τελευταία δύο βιβλία να τα κληρώσετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Να τα βάλουμε στη σελίδα μας στο Facebook, έτσι τα δύο τα βιβλία. Και ένας τυχερός ή τυχερή, μάλλον δύο τυχεροί, συγγνώμη, θα κερδίζουν. Ναι. Λοιπόν, οπότε τα ονόμασα κύματα. Είναι τρία κεφάλαια. Κύματα αγάπης, θλίψης, ζωής. Γιατί εγώ θεωρώ πως πρώτα αγαπάς, με οτιδήποτε συναίσθημα επιφέρει η αγάπη, είτε είναι ερωτικά, είτε φιλίας κλπ. Στη συνέχεια είναι τα κύματα θλίψης, τα οποία είναι όλα αυτά που μας στεναχωρούν τέλος πάντων. Και τέλος κλείνει με τα κύματα ζωής που... Κυρία, η ζωή μας έμαθε πως τα πάντα προχωράνε μπροστά, ναι, οπότε και εμείς πρέπει να προχωράμε μπροστά. Γιάννη μου, έχεις συμβουλευτεί κάποιον ψυχολόγο, κάποιον ειδικό, έτσι, να σου πει αν αυτά που γράφεις είναι... Όχι, έχει τύχει να μου στείλουν αρκετοί όμως και ψυχολόγοι.
Νομίζω το χάρισμα που έχω, αν μου επιτρέπετε η συγκεκριμένη έκφραση, είναι ότι μπορώ πολύ εύκολα να μπω στο τι αισθάνεται ο άλλος απλά με ένα βλέμμα, με, ναι, απλά με τις εκφράσεις του προσώπου. Παρατηρείς τους ανθρώπους. Παρατηρώ πολύ. Και αυτό νομίζω με βοηθήσει γενικά, γιατί εννοείται ότι όλα αυτά δεν είναι μόνο προσωπικά μου βιώματα αυτά που γράφω, φυσικά. Παίρνω από παντού διάφορες έτσι. Ξέρεις, από ό,τι βλέπω γύρω μου, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, ναι, και στη συνέχεια θέλω να το γράψω. Και από ιστορίες φίλων, φαντάζομαι, έτσι. Κάποιος αν μοιραστεί μαζί σου μια δική του ερωτική ιστορία. Ακόμα και από διάφορους αναγνώστες που μου στέλνουν κάποια μηνύματα, μου έρχεται, ας πούμε, η έμπνευση, ας το πούμε. Σου στέλνει καμιά φορά κάποιος ότι του δίνεις δύναμη με αυτά που γράφεις και... Λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα και είναι με ένα χαμογέλο κάθε φορά, με αντικατοπτρίζει το πρόσωπό μου, ας πούμε, πάντα χαμογελώ, γιατί ασχέτως ότι είναι αρκετά, κάθε φορά νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά. Ναι. Και ο τρόπος που μου έστειλαν παντού και τώρα με το βιβλίο στέλνουν διάφορες φωτογραφίες από όλα τα μέρη του κόσμου και βλέπω ότι οι συλλεκτικές μου στιγμές πάνε παντού, σε όλες τις χώρες, ταξιδεύουν αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ. Εδώ είσαι σε διάφορες φάσεις έτσι και στιγμές. Ναι. Που ανεβάζεις και σε τις δικές σου φωτογραφίες. Στο Instagram και στο Facebook. Σου έτυχε κάτι περίεργο, κάτι ευτράπελο, έτσι, να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σου και να σου πει κάτι, ρε παιδί μου, που να... Όχι, εντάξει, είχε μια κοπέλα συγκεκριμένα που μου είπε ότι ήθελε να... Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, πάντα προσπαθώ να τους εξηγώ, να τους πω για ποιο λόγο, κάνω τον ψυχολόγο βασικά, όσο μπορώ φυσικά, γιατί... Εντάξει, δεν πρέπει να φτάνεις έτσι σημείο, ναι, οπότε πρέπει να συζητήσεις με κάποιον και από τη στιγμή που μου έστειλε νιώθω την ανάγκη και πάντα παντός όλα τα μηνύματα, γιατί θεωρώ ότι καταρχάς από τον κόσμο τον ίδιο και μέσα από τα social media έφτασα στο σημείο να βγάλω βιβλίο, ναι, και να βγάλω και ξανά καινούριο, θα σου πω στη συνέχεια. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να απαντάς σε όλους, ναι, και σίγουρα, πάντα εννοείται να τους βοηθάς, αν και εφόσον χρειάζονται κάποια βοήθεια. Όσο μπορείς, βέβαια. Εννοείται. Ναι, ο άλλος σου στέλνει ένα μήνυμα με όλη του την αγάπη, με όλη του το αυτό. Εννοείται ότι περιμένει, ναι, μια απάντηση. Μια απάντηση, τουλάχιστον. Και επειδή γράφω κιόλας και τον κόσμο και στον κόσμο, και φυσικά βγαίνουν πρώτα από μένα, δεν γράφω κάτι προς πίσω, με νιώθουν ακόμα πιο κοντά τους, σαν φίλων τους. Ναι. Ναι. Είπες ότι θα μου πεις μετά κάτι, ετοιμάζεις άλλο καινούργιο? Ναι, στην ουσία, αν όλα πάνε καλά, θέλω μέχρι τον επόμενο Οκτώβρη να κάνω το Συλλέκτη Στιγμών μέρος Β. Α, πολύ το ωραίο. Το επόμενο βιβλίο, το οποίο, αν είδες και στο Instagram, βάζω συχνά στο τέλος του βιβλίου, στο πίσω μέρος, υπάρχει ένα ευχαριστήριο μήνυμα και από κάτω υπάρχουν γραμμές. Εκεί έβαλα στον κόσμο να μου πει τα 5 αγαπημένα του κείμενα, γιατί υπάρχει λόγος που το έκανα αυτό για το επόμενο βιβλίο. Και φαντάζομαι ότι για να λες ότι ήδη σκέφτεσαι το επόμενο, ήδη έχεις γραμμένα άλλα. Έχω πολλά γραμμένα, τα οποία πάρα πολλά από αυτά δεν τα μοιραστήκα ποτέ στα social media. Και είναι και όπως και το βιβλίο το ίδιο. Πολλά από αυτά που γράφω δεν υπάρχουν ποτέ στα social media και είναι καθαρά για τους ανθρώπους που τους αναγνώστες του βιβλίου, που αποκτούν το βιβλίο. Οι δικοί σου άνθρωποι, έτσι, η οικογένειά σου, τι σου είπε όταν τους είπες αυτήν τη σκέψη σου? Γενικά είναι πάρα πολύ θετική και με παροτρύνουν, εννοείται. Πάντα το καλό, μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία μου έμαθε σωστές αρχές. Και με αυτό εννοώ ότι δεν πήρα το μυαλό μου αέρα, δηλαδή μου στείλουν πάρα πολλά μηνύματα. Θεωρώ πολύ προσγειωμένος. Κάτω προσγειωμένος και πάω στα πόδια μου, ναι. Και αυτό θεωρώ ότι το οφείλω στη μητέρα μου, στον πατέρα μου και φυσικά στον παππού μου, που το έχω τρελή αδυναμία και στον παππού. Είναι να του στείλουμε και εμείς την αγάπη μας. Και τη γιαγιά μου, φυσικά. Να του στείλουμε την αγάπη μας, ναι, σε όλη σου την οικογένεια. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να σε στηρίζει η οικογένεια. Αλλά... Και οι φίλοι μου, φυσικά. Οι φίλοι μου με στηρίζαν από την πρώτη στιγμή. Αλλά και να σε κρατά προσγειωμένο. Και εσύ να κρατά τον εαυτό σου προσγειωμένο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί άνθρωπο ο οποίο ξαφνικά νιώθει ότι κάτι σπουδαίο έκανε. Εκεί είναι που χάνει και την ουσία του το πράγμα. Ναι. Και δεν θα μπορούσες, νομίζω, πια να γράψεις με τον ίδιο τρόπο αν είχες αυτή την αίσθηση. Ναι, πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, πατώ γερά στα πόδια μου και είμαστε πολύ καλά. Εσύ, από όλα αυτά τα, ναι, οποία έχεις γράψει, ποια έχεις βιώσει εσύ προσωπικά? Βίωσα λίγο από όλα. Στην ουσία, δεν μπορώ να πω κιόλας ότι, επειδή πολλοί μου κάνουν και την ερώτηση, ποια είναι τα αγαπημένα σου. Ναι. Επειδή κάθε φορά που γράφω κάτι,
Είναι το αγαπημένο μου τη στιγμή, από το γράφω εκείνη την ώρα. Είναι πολύ δύσκολο μου να διαλέξω εγώ τα αγαπημένα. Ναι, γιατί έχει γράψει τόσα πολλά. Έχω γράψει αρκετά, ναι. Έχει βιώσει προδομένως από φιλία. Φυσικά, ναι. Είσαι. Γενικά, νομίζω πέρασα από όλα τα στάδια ενός φυσιολογικού άνθρωπου. Ναι. Και σε φιλία και σε σχέσεις και γενικά ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο και το ανθρώπινο είδος. Οπότε, ναι, έχω βιώσει τα πάντα και μέσα από το γράψιμο κατάφερα με κάποιο τρόπο να τα εξωτερικεύσω αυτά, ναι, τα συναισθήματα. Γιάννη μου, πέρασες στιγμές που ήσουν κι εσύ έτσι κλεισμένος, γιατί είπες να τα εξωτερικεύσεις. Πέρασες φάσεις που ήσουν κλεισμένος έτσι στον εαυτό σου. Σίγουρα, ναι. Γενικά θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος, αρχικά πιστεύω ότι χρειάζεται κιόλας κάποιες στιγμές να κλειστεί ο ίδιος τον εαυτό του, να κάνει έτσι μια ωραία συζήτηση με τον ίδιο τον εαυτό, να ξέρει τι του γίνεται και στη συνέχεια να βγει ξανά και να είναι πιο δυνατός μέσα του πρώτα απ' όλα, να ξέρει τι θέλει και όλα αυτά που αισθάνεται στο να ξέρει τι θέλει ακριβώς, για να είναι πιο σίγουρος μετά που θα βγει ξανά προς τα έξω να ξέρει τι θέλει. Να ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ακριβώς. Γιάννη μου, σε πω τώρα σε κάτι άλλο δικό σου. Είστε μεγάλη οικογένεια, έχεις αδέρφια. Έχω έναν αδερφό, τον Πλάτωνα, που με βλέπει σίγουρα από Πάτρα, σπουδάζει. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, δεν είμαστε μεγάλη οικογένεια. Ο πατέρας μου με τη μητέρα μου χωρίσαν όταν ήμουν γυμνάσιο. Ήμουν αρκετά μεγάλος όμως. Ναι, αυτά. Έγραψες τότε στο χωρισμό των γονιών σου? Όχι, στην ουσία άρχισα να γράφω όταν ήμουν στις σπουδές. Δεν είχα γράψει ποτέ πιο πριν. Όταν ήσουν στις σπουδές, έγραψες για αυτόν τον χωρισμό που είχες βιώσει? Όχι, δεν ήθελα. Ότι παραμυθιάζω πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και οτιδήποτε με έκανε να στεναχωρηθώ κατά τη διάρκεια αυτή, που σίγουρα στεναχωριέσαι, το έχω έτσι λίγο πιο παραμυθένιο στο μυαλό μου για να μην επηρεάζουμε τόσο εύκολα και το ξεπέρασα, μπορώ να πω, πολύ εύκολα, φυσικά και με τη βοήθεια όλων των περιγύρω μου. Εντάξει, όσο πιο μεγάλοι είμαστε. Είναι και πιο εύκολο, είναι ακριβώς. Πιο εύκολο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι δύο άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι χώρια παρά να είναι μαζί. Και καλύτερα να είναι χώρια παρά να είναι μαζί και να μην. Ναι. Και να μην περνούν καλά, βέβαια. Γιατί κανένας δεν περνάει καλά μέσα σε ένα σπίτι όπου ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν είναι καλά. Ναι. Εσύ πώς φαντάζεσαι τα επόμενα σου βήματα, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις? Θες να εξασκήσεις την νομική, θες να κάνεις κάτι άλλο? Ωραία, στην ουσία, αρχικά, όσο αφορά το βιβλίο, το επόμενο ευελπιστώ πως μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνει αυτό το βήμα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου όμως ότι είναι συγγραφέας. Θεωρώ ότι απλά γράφω κάποια πράγματα τα οποία είχα την τύχη να έχω πολλούς συνοδοιπόρους σε όλο αυτό το ταξίδι, τους αναγνώστες μέσα από τα social media. Αλλά νομίζω είναι πολύ μεγάλη έκφραση συγκεκριμένη. Εγώ, σαν Γιάννης, τώρα έχω μια δική μου εταιρεία η οποία είναι διαφημιστική. Πάει πάρα πολύ καλά, ευτυχώς. Και αυτά. Άρα δεν θέλω να λένε ο Γιάννης ο πολίτης ο συγγραφέας. Θέλω να λένε ο Γιάννης ο πολίτης. Ναι, αλλά περίμενε. Περίμενε ένα λεπτάκι, Γιάννη μου, ένα λεπτάκι. Τέλειωσες νομική. Τέλειωσα νομική, δεν την εξάσκησα. Ναι, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν θέλω. Δεν θα την εξασκήσεις. Γιατί πήγες να σπουδάσεις νομική, αφού δεν θα την εξασκήσεις? Κοίταξε, θεωρώ ότι ό,τι και αν κάνεις στη ζωή, μαθαίνεις τους ανοίγει τους ορίζοντες. Το ήξερες όμως από την αρχή ότι δεν θα εξασκήσεις? Ήμουν καλός στα θεωρητικά μαθήματα γενικότερα, οπότε πίστευα ότι θα ήμουν καλός και στη νομική. Πήγα γιατί ήθελα να γίνω δικηγόρος. Τουλάχιστον έτσι έλεγα. Ναι. Στη συνέχεια όμως κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω και γενικά παροτρύνω όλους τους φίλους που μας βλέπουν κιόλας ότι να τολμάνε, και δεν σημαίνει ότι αυτό που σπουδάζεις απαραίτητα είναι και αυτό που πρέπει να κάνεις στο μέλλον. Σίγουρα. Να κάνεις κάτι το οποίο σε ευχαριστεί εσένα και αυτή όλη η χαρά που θα σου δώσει το επάγγελμα που όντως θέλεις να κάνεις και όχι αυτό που πρέπει να κάνεις γιατί το σπούδασες, θα σε βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία σου γενικότερα και στο να μεγαλώνεις ομόρφα. Πώς έχεις ξεκινήσει και έκανες διαφημιστική? Είχες κάποιες γνωριμίες ή πήγες στα τυφλά, άνοιξες μια εταιρεία και χτύπησες πόρτες? Όχι, στην ουσία είχα δουλέψει στην αρχή στο Hard Cyprus, που είναι ένα μεγάλο κανάλι που έχει στο Facebook και στο Instagram πάρα πολλά likes και προωθεί την Κύπρο. Από εκεί φυσικά πήρα πάρα πολλές γνώσεις και τους ευχαριστώ. Και στη συνέχεια μετά από αυτό και λόγω του βιβλίου, γιατί όλα παίζουν ρόλο σε αυτή στο δίκτυο αυτό, με βοήθησε στο να κάνω αυτό το επόμενο βήμα, το οποίο στην ουσία το τι κάνει μια διαφημιστική αντιλαμβάνεσαι, δεν χρειάζεται να πω, αλλά
Είναι όλα πάμε πολύ καλά. Αναλαμβάνεις εσύ να πεις τον πελάτη σου βασικά έτσι για να πούμε. Να διαχειρίζουμε αρχικά το Facebook, το Instagram, τώρα που το μάθα πλήρως. Και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό, δηλαδή τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τι πρέπει να γράψεις από πάνω έτσι ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον. Όλα αυτά που κάνουν ένα κατάστημα, ας το πούμε, μια επιχείρηση ή ένα ξενοδοχείο να... Καλά. Πιο ελκυστικό, έτσι, ελκυστικό. Στο μάτι. Σωστά, βασικά, βγάζω αυτό που όντως είναι, απλά στην πιο όμορφη του μορφή, για να φαίνεται ωραίο στο αυτό πάνω. Πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος που είναι σε αυτόν τον πόστο και θέλει να προωθήσει την δουλειά του, την επιχείρησή του, το ξενοδοχείο του, όπως είπες και εσύ, ή την εταιρεία του. Αυτό έτσι είναι. Ρε Γιάννη, μπράβο σου, ειλικρινά. Μπράβο, γιατί είσαι 24, έχεις τόση ενέργεια, τόση όρεξη να κάνεις πράγματα. Σπουδές αστυνομική. Έχεις ανοίξει δική σου διαφημιστική σε έναν πολύ δύσκολο μπαζάρι. Μια πολύ δύσκολη, έτσι. Ένα δύσκολο χώρο. Που πρέπει να έχεις καιρό στο μάχη. Έχεις γράψει το βιβλίο σου, πας για δεύτερο. Μπράβο, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τηλεόραση είναι κάτι που σκέφτηκες ποτέ έτσι, γιατί σε βλέπω ότι είσαι μέσα στα πράγματα. Κινείσαι. Όχι. Όχι, δεν ξέρω τι να πω. Δεν σκέφτηκα ποτέ την τηλεόραση σαν τηλεόραση. Θεωρώ όμως ότι στην ουσία τι γίνεται. Όταν έκανα κάποιες συνεντεύξεις στην αρχή, ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι αυτός ο χώρος είναι. Μιλώ με τη Χριστιανά. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται. Μιλώ με τη Χριστιανά, σαν Χριστιανά τώρα. Ναι. Οπότε καθησυχάστηκα μέσα μου. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Αλλά you never know. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Όμως ποτέ δεν ξέρεις. Είναι μην κλείνεις μια πόρτα. Έχεις γνώρισει ανθρώπους που απογοητεύτηκες έτσι. Ρε παιδί μου, να έχεις άλλη εικόνα και επειδή είπες ότι μπαίνεις τη διαδικασία, να ψυχολογείς τον άλλο. Σίγουρα έχουν τύχει κάποια άτομα να απογοητευτώ. Και δυστυχώς η πρώτη γνωριμία δεν είναι αυτή πάντα που μένει στο τέλος. Αλλά θεωρώ ότι όλοι έχουν κάτι να σου δώσουν στο τέλος της μέρας. Ότι πάντα από κάπου μαθαίνεις. Είναι όλα μαθήματα ζωής στην τελική. Όντως, είναι όλα μαθήματα ζωής και ακόμη και αυτό που είπες προηγουμένως με τις σπουδές σου, ακόμη και αν δεν θα εξασκήσεις ποτέ την νομική, σίγουρα έχεις πάρει πάρα πολλά εφόδια. Και σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ στον τομέα που είμαι αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα συμβόλαια και οτιδήποτε πρέπει να κάνεις. Τα κάνεις μόνος σου. Είναι, Γιάννη μου, δουλειά στο χέρι σου είναι να κάνεις τα συμβόλαια. Γιάννη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, χαρά μας ειλικρινά, να είσαι πάντα καλά, γερός, δυνατός και να συνεχίζεις τόσο ακάθεκτο στην πολύ όμορφη πορεία σου. Σας ευχαριστώ. Και σύντομα να βγει και το δεύτερο σου βιβλίο. Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι έτοιμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας να στείλουμε στην οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Φιλιά.